Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο σήμερα θα πλέξουμε ναυτικό τιμόνι. Το σχέδιο είναι πολύ εύκολο και μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα όμορφα τιμόνια και να στολίσουμε παιδικές κουβερτούλες, σεντονάκια, πετσετούλες. Ακόμα μπορούμε να τα κάνουμε και όμορφα μπρελόκ. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν βήμα-βήμα αυτά τα όμορφα ναυτικά τιμόνια. Θα χρειαστούμε νήμα και βελονάκι νούμερο 3,5. Μπορείτε εσείς να χρησιμοποιήσετε ό,τι νήμα έχετε στο σπίτι ή ό,τι σας έχει περισσέψει από άλλες δουλειές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κάνοντας το μαγικό μας κύκλο. Τώρα μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα πλέξω 8 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα τραβήξω την κλωστούλα μου να κλείσει ο μαγικός κύκλος και κλείνω και τον κύκλο μου με ένα με ένα βουβό συγγνώμη σε αυτό το σημείο. Θα πλέξω τώρα 5 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα πλέξω την ακριβώς επόμενη εδώ θηλιά, ένα ποδαράκι. 2 αλυσίδες, ένα ποδαράκι στην επόμενη θηλιά. 2 αλυσίδες, ένα ποδαράκι. Θα πλέξω με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας 2 αλυσίδες και ένα ποδαράκι. Μέχρι να κλείσω τον κύκλο μου, θα πρέπει να έχω 8 ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, 8 ποδαράκια. 2 αλυσίδες και κλείνω με ένα βουβό πατώντας εδώ στο αλυσιδάκι της πρώτης σειράς. Είμαι ακριβώς σε αυτό το σημείο και τώρα εδώ θα πλέξω 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και μέσα εδώ στο κενό θα πλέξω 3 μισά ποδαράκια. 1, 2, 3. Επάνω στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς θα πλέξω ένα ποδαράκι, μισό ποδαράκι και τώρα σε αυτό το σημείο θα πλέξω 3 αλυσίδες, θα πατήσω εδώ στο δεύτερο αλυσιδάκι και θα κάνω ένα άριχτο και μετά θα κλείσω πατώντας εδώ κάνοντας ένα βουβό. Για να δημιουργήσω αυτήν εδώ τη μητούλα που είναι στο τιμόνι μου γύρω γύρω. Συνεχίζω πλέκοντας εδώ στο κενό, κάνοντας 3 μισά ποδαράκια. 1, 2, 3.
Τώρα, πάνω στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, πλέκω μισό ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. Ένα άριχτο. Πάνω στο αλυσιδάκι μου πατάω και κάνω ένα άριχτο. Και εδώ θα κλείσω με ένα βουβό για να ασφαλίσω και να κάνω την άλλη μύτη. Συνεχίζω κάνοντας το κενό 3 μισά ποδαράκια. Επάνω στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς κάνω μισό ποδαράκι και θα κάνω πάλι εδώ τη μυτούλα. Τρεις αλυσίδες, ένα άριχτο και ένα βουβό. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσω αυτή τη σειρά. Και έφτασα στο τέλος, κάνοντας εδώ στο κενό 3 μισά ποδαράκια. Κλείνω με ένα βουβό σε αυτό εδώ το αλυσιδάκι. Και τώρα πρέπει να κάνω και την τελευταία μυτούλα. Πλέκω 3 αλυσίδες, ένα άριχτο και ένα βουβό πιάνοντας αυτή εδώ τη θηλιά για να κάνω και το τελευταίο εδώ μυτάκι στο τιμόνι. Εδώ λοιπόν κάνω μία αλυσίδα και κόβω την κλωστή μου. Ασφαλίζω και την κλωστούλα την αρχική από το μαγικό μου κύκλο. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησε με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφα διακοσμητικά ναυτικά τιμόνια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!